Καλησπέρα. Καλό φινάλε εβδομάδας να έχουμε. Έτσι, ξεκινάω με τα ευχάριστα, με τα πρώτα. Το ανάλυση των Paripress.gr είναι στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες μέχρι τις 3 στο φινάλε μιας εβδομάδας γεμάτης ποδοσφαιρικά, με Champions League την Τρίτη και Τετάρτη και Europa League την Πέμπτη, και με όλη την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου να μας περιμένει. Ναι, οκ. Okay, το Premier δεν έχουμε. Δεν έχει κάτι σήμερα. Σήμερα έχει Juventus Frosinone σίγουρα στην Ιταλία. Ναι, όμως έχει Palermo Brescia. Θα το δούμε έχει, και αυτό. Έχει Palermo Brescia, Serie B, ωραία πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα έχει ντέρμπι πάντως Σαββατοκύριακο. Α, έχει και Augsburg Bayern Μονάχου, έτσι. Α, σήμερα είναι και αυτό, όχι αύριο. Ναι, από ό,τι βλέπω είναι σήμερα. Δεν έχει Premier βέβαια το Σαββατοκύριακο. Κακό αυτό. Είναι μια απώλεια, μια σταθερά. Έχουν κύπελο. Έχει αυτή η δεδομένη. Θα πάρουμε σοβαρότερα. Έχουμε συνηθίσει τώρα τα πρωταθλήματα Σαββατοκύριακου. Έχουν κύπελο. Λοιπόν, πάμε λίγο τη χθεσινή ημέρα στο Facebook του Repress. Εκεί που μας έχετε ήδη κάνει like και έχετε δει το βίντεο. Όσοι δεν το έχετε δει, κάνετε like και βλέπετε και το βίντεο. Μας ακολουθείτε. Ανεβάσαμε την ανάλυση των γκολ του Ολυμπιακού. Με τη διαπίστωση ότι σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Πλέον δεν είναι μόνο θέμα προσώπων στον Ολυμπιακό. Είναι θέμα συνολικής λειτουργίας. Μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να βρει τα πατήματά της στην άμυνα. Και αυτό φαίνεται περισσότερο τώρα που τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα. Τώρα που τα παιχνίδια κρίνουν καταστάσεις. Και που έχει αντιπάλους που τον πίεσαν, έτσι, περισσότερο. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι η αμυντική του μετάβαση. Και όπως πολύ καλά λέει ο Αντώνης, δεν είναι θέμα προσώπων, δηλαδή όχι. Θέμα Νάτχο, θέμα Καμαρά. Ακριβώς. Αν δει κάποιος τις ενδεκάδες που έχει παρατάξει ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια που έχουν φανεί αυτά τα κενά, θα καταλάβει ότι είναι ένα το μοτίβο και αρκετά τα πρόσωπα. Και στην άμυνα και στην μεσοαμυντική γραμμή. Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου άλλαξε τους δύο ακραίους του αμυντικούς. Λογικό, διότι από εκείνα τα σημεία ο Ολυμπιακός στην Τούμπα έμπαζε από το πρώτο μέχρι τον 90 λεπτό. Σίγουρα όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν έμπαζε λόγω προσώπων, έμπαζε λόγω του ότι δεν υπήρχαν ποτέ βοήθειες από τις αντίστοιχους χαρτιές. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι και οι εσωτερικοί μέσοι άλλαξαν και οι ακραίοι μπροστά άλλαξαν. Δηλαδή, δεν έπαιξαν οι δύο ακραίοι αμυντικοί που έπαιξαν στην Τούμπα, δεν έπαιξαν χθες. Δεν έπαιξε ο ένας από τους δύο ακραίους επιθετικούς. Κωνσταντινόπουλος. Δεν έπαιξε ο ένας από τους δύο εσωτερικούς μέσους. Είναι πολλά τα πρόσωπα και είναι πρόσωπα τα οποία παίζουν ρόλο στον τρόπο τον οποίο μια ομάδα υποδέχεται τον αντίπαλο όταν κουβαλάει την μπάλα από τον άξονα, αλλά και όταν την κουβαλάει από τα άκρα. Το πρόβλημά τους είναι ότι δεν έχουν ποτέ συμμετοχή, δηλαδή μοιάζει σαν να κάνει άμυνα μόνο οι τέσσερις της άμυνας. Λες και οι υπόλοιποι δεν συμμετέχουν σε αυτή την κατάσταση. Το γκολ που τρώνε χθες το πρώτο είναι ξεκάθαρα γκολ στο οποίο σαν να βλέπουμε επανάληψη το πόσο Μαουρίτσιο βρέθηκε μόνος του προχθές και έκανε κακό κοντρόλ στο πρώτο λεπτό. Και εκεί δεν ακολούθησε ο Γκιγέρμε και ο Νάτχο. Τώρα πάλι δεν ακολούθησε ο Καμαρά και ο Γκιγέρμε. Πάλι μόνος του ο Σέντερφορ, τον χάνει και ο Σισε φυσικά γιατί έχει κακές τοποθετήσεις. Τελειώσαμε. Ο Σισε πρέπει να είναι σε πολύ κακό φεγγάρι. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο κακός παίκτης όσο έδειξε να είναι στα παιχνίδια με ΠΑΟΚ και Δυνάμο Κιέβου. Ίσως να τον έχει πάρει από κάτω και αυτά τα συνεχόμενα λάθη να του έχουν επηρεάσει και την ψυχολογία. Και εκεί καταλήγουμε πάλι στο ότι άμα δεν σε βοηθάει και το περιβάλλον, άμα δεν έχεις κάποιον να σε σώσει και άμα δέχεσαι εσύ όλα τα πυρά, και όταν λέω πυρά δεν εννοώ αυτά που λέμε εμείς ότι έχει κάνει ο Σισε, εννοώ την πίεση που δέχεται μια ομάδα. Δεν είχε ούτε μια μισή βοήθεια. Ποτέ και. Εντάξει, ο Σισε είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει καλά στοιχεία.
αλλά πολλές φορές και στην Ελλάδα το λέγαμε και στις πάλι ότι τον προστατεύουν τα, και τα μαρκαρίσματά του, γιατί είναι πολλές φορές πιο aggressive, είναι επιθετικά. Ξεφεύγει και, από το. Ξέρεις, από το ποδοσφαιρικό. Ισχύει. Αλλά νομίζω ότι βλέπουμε τώρα, πραγματικά δηλαδή με ομάδες που όπως είναι και ο ΠΑΟΚ, όπως είναι και η Δυναμό, που είναι κανονικές ομάδες. Δηλαδή θέλουν να έχουν συγκεκριμένο στόχο να σε χτυπήσουν σε συγκεκριμένες αδυναμίες. Βλέπουμε ότι τα αρνητικά του στοιχεία είναι περισσότερα. Η Δυναμό μάλλον διάβασε καλά το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Αν και ο προπονητής της δήλωσε ότι μακάρι να είχαν κερδίσει στην Τούμπα για να είναι σήμερα λιγότερο, ας το πούμε, χθες, ναι, δηλαδή, λιγότερο προσεκτική. Προσεκτική. Βρήκε όμως τα δύναμα σημεία και χτύπησε εκεί ακριβώς. Αυτό που είπε έχει πολύ μεγάλη δόση αλήθειας. Γιατί παίζει πάντα ρόλο το προηγούμενο σου δείγμα γραφής. Όπως για παράδειγμα, το τελευταίο καιρό Σισε κρίνεται με βάση δημοσιεύματα που τον ήθελαν, που ήθελαν τον Ολυμπιακό και τον Βαγγέλη Μαρινάκη να αρνείται πρόταση 20 εκατομμυρίων ευρώ από τον Αμβούργο. Αν δεν υπήρχε αυτό το, αυτή η κίνηση, η ατάκα, η τρίπλα, ό,τι θέλετε πείτε το. Καταγράφηκε πάντως αυτό. Εντάξει, αυτό είναι και marketing. Ο Ολυμπιακός σε αυτό το κομμάτι ακόμα είναι. Ακόμα και σε αυτό, με βάση αυτήν την ατάκα, κρίθηκε ο Σισε. Γι' αυτό φαίνεται όχι περισσότερο κακός από ότι είναι. Φαίνεται πολύ λίγο εντός αϊκών σε σχέση με αυτό που είχε δημιουργηθεί, το κλίμα που είχε δημιουργηθεί γύρω του. Να πάω σε κάτι άλλο που με τρώει το μυαλό και να σας ρωτήσω και τους. Και τους δύο, και σε ένα Τάσο και σε ένα Γιώργο. Στα παιχνίδια του Europa League χθες έγιναν 15 από τα 16. Το ένα είχε γίνει την Τρίτη. Της Φενέρ με τη Ζενιτική που έχασε πέναλτι ο ΜΑΚ. Από αυτά τα παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, από τα 15, μόνο στα 3 κέρδισε ο γηπεδούχος. Και επίσης, κάτι το οποίο το πρόσχατο το πρωί πριν λίγο, μόνο σε δύο παιχνίδια η διαφορά στο σκορ είναι πάνω από δύο γκολ. Το 1-3 της Νάπολης στη Ζυρίχη και το 0-2. Το 0-2, όχι, 1-2 κέρδισε η Τσέλσι. Ποιος κέρδισε 0-2 τώρα, κόλλησε το μυαλό. Η Βαλένθια στη Σέλτικ. Έτσι, σε αυτά τα δύο παιχνίδια μόνο είχαμε διαφορά άνω το ενός γκολ. Στο μυαλό μου λοιπόν όλο αυτό έπλασε ένα σενάριο. Στο Champions League η ψαλίδα ανάμεσα στις 16 ομάδες είναι πολύ μικρότερη από ότι η ψαλίδα ανάμεσα σε αρκετές από τις 32 ομάδες του Europa League. Με αποτέλεσμα στο Europa League οι ομάδες που παίζουν πρώτες εκτός έδρας να είναι πιο κλειστές και να παίζουν με πρώτο γνώμονα το εκτός έδρας γκολ. Το εκτός έδρας γκολ δεν το έχω τόσο πολύ στο μυαλό μου σε επίπεδο Champions League όσο σε επίπεδο Europa League. Να παίξει ρόλο, να το χρησιμοποιήσουν οι ομάδες να ζήσουν γι' αυτό. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετά από τα παιχνίδια τα χθεσινά να είναι με την γηπεδούχη ομάδα να ψάχνει τρόπο να ανοίξει άμυνα και τον φιλοξενούμενο να είναι έτοιμος να βγάλει αντεπιθέσεις. Και επειδή λένε στο ποδόσφαιρο ότι είναι πιο εύκολο να αμυνθείς, το να δημιουργήσεις. Αλήθεια είναι. Δεν ξέρω. Αυτή την εντύπωση έχω. Ότι οι περισσότερες ομάδες πήγαν σε αυτό το μοτίβο του. Πάμε πίσω το 0, να βγάλουμε μια αντεπίθεση όσες μπορούμε τέλος πάντων να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να κυλήσει το. Νομίζω ότι εχθές, αν βάζαμε βάση δυναμικότητας, ότι οι ομάδες που πήλ της Arsenal δηλαδή, που έχασε από την Πάτερ, νομίζω ότι οι υπόλοιπες όσες ήταν σε καλύτερες ομάδες κερδίσανε κιόλας. Δηλαδή η Chelsea κέρδισε, η Νάπολη κέρδισε, η Βαλένθια κέρδισε, η Villarreal κέρδισε. Η Σεβίλη κέρδισε μόνο 0-1 μέσα στη Λάτσιο και μπορούσε να κερδίσει πολύ μεγαλύτερο σκορ. Πολύ μεγαλύτερο σκορ. Όντως. Δηλαδή, εικόνα από τα περισσότερα παιχνίδια έχω, αλλά. Νομίζω ότι τα χτυπάνε κιόλας τα παιχνίδια. Να είναι καλά. Για να κερδίσουν. Ναι. Να είναι καλά το λεπτό προς λεπτό του. Ναι, γιατί κερδίζει από 4 λεπτό προς λεπτό έβλεπα. Δεν πήγα σε. Κάποια στιγμή σκέφτηκα, μπήκα στο τρυπάκι στα παιχνίδια των 10, μπήκα στο τρυπάκι να κάτσω να δω φάσεις από κάποιο. Να βρω αν μ' αρέσει κανένα για να το στοχεύσω. Αλλά λέω όχι, άστο να γυρίζει. Βοηθάει το λεπτό προς λεπτό να έχει καλύτερη εικόνα, εντάξει, από όλα τα παιχνίδια. Άστο να. Εντάξει, τον Ολυμπιακό το είδα αρκετό μέρος του αγώνα. Ο μοναδικός παίκτης που πραγματικά ξεχωρίζει και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βασιστεί πάνω του είναι ο Ζιλντίας. Έχει
πάρα πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως και το βίντεο που είχαμε κάνει στο Repress. Είχαμε δείξει την τεχνική του και κυρίως είχαμε δείξει η αλήθεια είναι τις μεταβιβάσεις του. Χθες με τον γκολ που κάνει, δείχνει ότι. Το γκολ που κάνει σουτ, έχει και το σουτ. Έχει μέχρι να σου. Είναι από τον άξονα. Θα μου πεις, ναι, εντάξει, μπορεί να βρέθηκε εκεί από την αποστατική φάση, γιατί ουσιαστικά συνέχεια στατικής φάσης ήταν. Ναι, σύμφωνη, αλλά το ότι το σκέφτεται και το κάνει, δείχνει ότι το έχει στο μυαλό του. Με το που υποδέχεται την μπάλα και βλέπει που είναι η μπάλα, που είναι ο επόμενος αντίπαλος και που είναι η εστία, σου λέει, το έχω. Και πώς κάθεται τώρα, γίνεται αυτό το σουτ, με το γκολ με το εξαιρετικό σουτ, και λίγες ώρες μετά έρχονται οι δηλώσεις του Αντσελότη που τα βάζει με την μπάλα του Europa League. Αλήθεια, ναι. Τι είπε. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αλλάζουν συνέχεια μπάλες. Είναι πιο ελαφριά και παίρνει ταχύτητα και ευνοεί τα μακρινά σουτ. Και... Αλήθεια, λέει. Ναι. Ευνοεί τα μακριά σουτ. Ναι. Ότι του φάνηκε ότι είναι. Το γκολ που φάγανε, τι ήταν, ελαφριά η μπάλα. Κάτι τέτοιο. Φάγανε από μακριά γκολ. Δεν το είδα το γκολ του. Λέω μήπως το. Και τα έβλεπε και βλέπω δηλώσεις, ναι, με την μπάλα και γιατί αλλάζουν μπάλες και είναι ελαφριά και αλλάζει πορεία και λέω τι είναι, τι έπαθες. Ολόκληρος Αντσελότη τώρα να μιλάει για τις μπάλες. Ναι, μου έκανε εντύπωση. Θυμάμαι επειδή λες για τις μπάλες το μαγκρινά. Αν το έλεγε άλλος προπονητής μπορεί να μην το, αλλά επειδή το είπε Αντσελότη λέω. Ναι, έχει μια βαρύτητα παραπάνω η δήλωση σίγουρα. Ναι, λέω. Θυμάμαι το Μουντιάλ του 2006 που είχε γίνει μεγάλος ντόρος με το συγκεκριμένο ζήτημα. Επειδή είχαμε δει πάρα πολλά γκολ από μακρινά σουτ. Και έχει γίνει θέμα με την μπάλα, το πόσο ελαφριά ήταν και το πόσο εύκολα έπαιρνε τροχιά. Και όντως είχαμε τουλάχιστον στο top 10 πρέπει να ήταν σίγουρα όλα με μακρινά σούτα γκολ. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Είχε βάλει μια γκολάρα ο Μάξι Ροντρίγκες στο Μεξικό Αργεντινή. Εκεί. Και άλλα τέτοια. Ο Τζο Κόλ στο Αγγλία Σουηδία. Εκεί ξεκίνησε και εκεί τελείωσε το Μουντιάλ. Μετά δεν ξέρω τι έγινε. Δεν θυμάμαι καν. Ήταν χάσει την οργάνωση, εντάξει. Έχω χάσει λίγο τα ίχνη αυτού του παγκοσμίου. Ναι, μου κάνει εντύπωση ήταν ο Αντσελότη. Όχι πως δεν είναι ότι δίνω μεγαλύτερη βαρύτητα ή λιγότερη βαρύτητα, αλλά σκέφτομαι, λέω, ένας προπονητής ο οποίος είναι έμπειρος, δηλαδή μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και από περίεργεια θα ήθελα να τον ρωτήσουν για το πώς κατέληξε αυτό. Τις είδε και στην προπόνηση, δεν του άρεσαν την προηγούμενη μέρα, έκανε ο ίδιος κανένα σουτ, του είπαν τίποτα οι παίχτες του. Έτσι, σίγουρα αυτό, κάτι απ' όλα. Ναι, γιατί μου φάνηκε για να πολύ... καταλήξει και να το πει και δημόσια. Και όχι επειδή το είπε σε νίκη της Νάπολη, θάλασσα, κάτι αν το έλεγε σε νίκη ήττα ή ότι θα το έριχνε εκεί. Κάποιος κακεντρικής μπορεί να έλεγε ότι αν το έλεγε σε ήττα, το έριξε εκεί, στις μπάλες. Γιατί δεν φάνηκε να έχει ανάγκη να το ρίξει στις μπάλες. Πάντως φέτος έχει αλλάξει εταιρεία της μπάλας, η Europa League, σχέση με πέρσι. Ναι, και επειδή ξέρεις, δεν είναι εύκολο να τα βάλεις και με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, συνήθως αυτά δεν λέγονται δημόσια. Ναι, όντως. Παρά που εναντίον την χωρική και όλα αυτά. Θα μου πεις... Εντάξει, τέλος, είτε η μπάλα είναι βοηθά είτε όχι, ο Ζηλντία σκέφτηκε το έκανε. Δεν το συζητάμε καν. Δεν μειώνω καθόλου που έπρεπε. Το σουτ. Και ο Ζηλντία νομίζω ότι σε δεύτερο δείγμα γραφής, γιατί και στην Τούμπα αυτό μου έμεινε και στο παιχνίδι. Αν δεν έκανε την ενέργεια αυτή, δεν θα έβαζε γκολ Ολυμπιακός. Με την ενέργεια που κάνει εκεί και περνάει μπάλα κάτω από τα πόδια του Βαρέλα, αλλά το κάνει τόσο γρήγορα που βρίσκει το χώρο, τον πολύ λίγο χώρο και μπορεί και σουτάρει. Το βγάζει ο Πασχαλάκης, εντάξει, επαναφορά το. Σε δύο παιχνίδια το έχω το μυαλό μου του τον Ζιλ Ντίας, στο μυαλό μου είναι οι διαγώνιες κινήσεις του. Ναι. Έχει πραγματικά πολλά, είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, έχω καιρό να θυμηθώ να έχω στο μυαλό μου παίχτη που να έχω ξεχωρίσει από αυτόν το συγκεκριμένο αυτό στοιχείο. Την διαγώνια κίνηση. Να παίρνει την μπάλα. Να συγκλίνει στον άξονα, να την αφήνει και να μην γυρίζει από την πλευρά που ξεκίνησε, να πηγαίνει από την άλλη. Και αυτό που σημειώνει ο Αντώνης νομίζω είναι και αυτό το ξεχωριστό, αυτό που του δίνει και το κάτι παραπάνω σχέση με Ποντένς και Χρυστοδουλόπουλο, ίσως. Σουτάρει και με τα δύο πόδια. Δηλαδή και οι τελικές του πάσες, και δηλαδή έχει ευχέρεια. Αν θα μπει από την αριστερή μεριά, θα τελειώσει με το ανάποδο πόδι, παράδειγμα με το δεξί. Αν θα μπει από την δεξιά μεριά, θα τελειώσει με το αριστερό. Έχει και καλές μεταβιβάσεις σε κλειστό χώρο. Έχει εκρηκτικότητα, μπορείς να παίξεις και το 1-2 εύκολα. Έχει πολύ καλά στοιχεία. Είναι ωστόσο, περίπου, δεν έφτασε στον Ολυμπιακό αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι ο Μαρτίνς, αυτό που ξεκίνησε να λέει ο Αντώνης, είναι ομαδικό το πρόβλημα. Δεν έχει, ας πούμε, στην ομάδα του, σε εισαγωγικά, μάθει να αμήνεται σωστά. Από χθες λοιπόν μου έφυγε η μεγάλη απορία που είχα για το πώς ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα. Πλέον καταλήγω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει.
Δηλαδή αρχίζω και καταλήγω σε ότι ο Ολυμπιακός μπήκε επιθετικά στη Τούμπα γιατί ήξερε ότι δεν μπορεί να πάει αμυντικά. Αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού που έχει συνηθίσει να παίζει. Οπότε και τον Καμαρά να βλέπαμε βασικό στην Τούμπα. Δεν ήταν θέμα προσώπων, δηλαδή ποσοστά είπατε και στην αρχή. Και τον Καμαρά να βλέπαμε στην Τούμπα, αν είχε έρθει με αυτή την νοοτροπία που όντω με αυτή την νοοτροπία είχε έρθει να παίξει, κάτι αντίστοιχο πιθανό θα βλέπαμε. Εκεί δεν το βλέπαμε πιο μαζεμένο. Εκεί καταλήγω. Καταλήγω ότι γιατί είχα στο μυαλό μου ότι. Δεν μπορεί να μην δει Γιάβα στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να μην δει ξέρει ο Μαρτίνς στον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Ο Μαρτίνς είναι συνεργάτης του. Δεν μπορεί κάποιος να του είπε ότι πώς παίζει ο αντίπαλος. Στο δεύτερο δείγμα γραφής, μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα, με παιχνίδι απαιτητικό, με παιχνίδι που ο Ολυμπιακός πάει για αποτέλεσμα, γιατί και στα δύο Ολυμπιακός πήγαινε για την νίκη. Στην Τούμπα δεν του έκανε ισοπαλία. Ούτε στο παιχνίδι. Με την Δυνάμο Κιέβη του έκανε ισοπαλία. Και ήταν ένα δείγμα γραφής σε εντός έδρας παιχνίδι και ένα δείγμα γραφής σε εκτός έδρας παιχνίδι. Αρχίζω και καταλήγω λοιπόν στο ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάει σε ένα παιχνίδι στο οποίο να περιμένουν αντιπολίτες. Και σου λέει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Θα μου πεις, μπορώ να κάνω το άλλο, να τρέξω με την μπάλα. Μα το δοκιμάσω. Να το δοκιμάσω. Αν βρω τον τρόπο να την πάρω. Όχι, εντάξει, έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Προσωπικά μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Απλά δεν σταματάει το παιχνίδι εκεί. Και φαίνεται ότι αυτός στην νοοτροπία του, σαν προπονητής, δεν θα λέγαμε ότι είναι το δυνατό του στοιχείο το να μάθει σε μια ομάδα να έχει καλή αμυντική μετάβαση. Εφόσον εχθές επανελειμμένα, όχι μόνο. Άσχημα υλικά δεν έχει. Δείχνεις ότι υπάρχει πρόβλημα στην μετάβασή σου στην αμυντική. Δεν έχεις επιλέξει του, δεν έχεις πει στους μεσοεπιθετικούς ότι πρέπει να βοηθήσουν στην άμυνα να κάνουν ντουμπλαρίσματα στο back. Δεν έχεις πει στον αμυντικό σου χαφ να έχει το μυαλό του ότι εκεί υπάρχει χώρος ανάμεσα στα στόπερ και στο εκεί που βρίσκεσαι. Πρέπει να καλυφθεί άμεσα. Δεν μπαίνω στους αριθμούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός στα τρία τελευταία παιχνίδια έχει δεχτεί 8 γκολ. 3 από τη Λαμία, 3 από τον Μπάουκ, 2 από την Δυνάμο Κιέβ. Γιατί μιλάμε για 2 τερματοφύλακες, για 8 διαφορετικούς κεντρικούς αμυντικούς, για 4 διαφορετικούς μέσους. Άρα δεν είναι το θέμα προσώπων, είναι θέμα τακτικής, φιλοσοφίας. Γι' αυτό δεν είναι θέμα δηλαδή ότι τα έβαλε η Λαμία σε κύπελο ή ο Πάουκ σε πρωτάθλημα ή Δυνάμο Κιέβ. Έχουν αλλάξει τόσοι παίχτες και πάλι αυτό. Το πρόβλημα είναι το ίδιο. Παραμένει και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Το καλό του με αυτή την ώρα είναι ότι έχει πολύ μεγάλη δημιουργία συνέχεια. Δηλαδή ευκαιρίες πολλές, βρίσκει τρόπους να τελειώνει φάσεις κτλ. Όταν επιλέγεις μια τέτοια φιλοσοφία, του να έχω ένα επιθετικό ποδόσφαιρο παράδειγμα, σίγουρα θα έχεις κάποια προβλήματα στην αμυντική σου μετάβαση. Και για να αυτό το πάμε και λίγο και εν όψη ρεβάνς με βάση το 2-2 αυτό τώρα. Με τι φιλοσοφία θα κατέβει εκεί? Προφανώς με την ίδια. Δεν μπορεί να αλλάξει μια εβδομάδα όλη την νοοτροπία παιχνιδιού, αλλά έτσι τι θα πάει εγώ, να πάρει εκείνο το ματς. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, ο μόνος τρόπος να περάσει ο Ολυμπιακός είναι να κερδίσει 1-2. Γκολ θα δεχτεί σίγουρα, λες. Σωστά. Έτσι το έχω στο. Δεν θα δούμε μάτσου 0-1. Στην εσωτερική συζήτηση υπάρχει αναφορά, ναι. Όντως, ο Ολυμπιακός δεν έχει φουστέρ, δεν έχει τσόρι, δεν έχει χαφ. Ναι. Και, πολύ σωστά. Ναι, και οι συγκεκριμένες αναφορές είναι αναφορές σε παίχτες με προσωπικότητα, με ατομική ενέργεια, με φαντασία όπως ο Τσόρι, με τρεξίματα όπως ο Φουστέρ. Λες και τους διάλεξε έναν έναν να τους αναφέρει. Ναι. Και αν πάμε και παλιότερα, δεν έχει Γκαλέτη, δεν έχει Τζόρτζεβιτς. Ο Τσόρι και ο Φουστέρ είναι. Ο ένας είναι ο ορισμός του Αργεντίνου μεσοεπιθετικού όπως τον έχουμε ή περισσότερο στο μυαλό μας θα το ακούμε. Το δεκάρι από την Αργεντίνη. Και ο Φουστέρ είναι, πέρα να μπει μια φωτογραφία του δίπλα στο Λίμα, άοκνος εργάτης. Πολύ καλό ποδοσφαιριστής. Σίγουρα. Και ο Ολυμπιακός δεν έχει ποδοσφαιριστές που να τους μοιάζουν. Σίγουρα, εντάξει, απλά για μένα δεν είναι το πρόβλημα στη μεσοεπιθετικά. Το πρόβλημα είναι. Επιμένεις. Επιμένουν. Στο 6. Όσο επιμένει το πρόβλημα, επιμένεις και εσύ. Λογικό. Μα φωνάζει. Φωνάζει. Δεν είναι θέμα ποιότητα στη μεσοεπιθετική γραμμή. Είναι θέμα ποιότητα στα αμυντικά χαφ. Και δεν είναι μόνο. Λειτουργίας. Όχι ακριβώς ποιότητα. Ακριβώς. Είναι θέμα λειτουργίας. Πριν πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε. Αρχίζω και θυμάμαι εκείνα τα σκίτσα που είχαν κατακλείσει τα social media στις αρχές της σεζόν με ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν
πίσω Ζάσταβα και μπροστά Φεράρι. και έλεγαν ότι αυτή είναι η δομή της Λίβερπουλ. Τα οποία ήταν πιο πολύ πέρυσι πριν πάρει τον Φαντάικ. Εντάξει. Όχι ότι είναι Φεράρι Ολυμπιακό μπροστά, αλλά οκ. Okay. Κοντά είναι σαν προσέγγιση. Είναι λίγο Ζάσταβα πίσω όμως. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να περάσουμε για σε αυτά που περιμένω να δούμε το Σαββατοκύριακο. Επιστρέψαμε. Το ανάλυσε το περίπτωση.gr είναι από τις δύο μαζί σας και θα πάμε τις τρεις. Επιστρέψαμε χωρίς να αλλάξει κάτι. Τάσο Ζεύα, Γιώργος Παναγιώτης. Εμείς δεν κάνουμε ένα σχηματισμό. Εδώ είμαστε ήδη. Δεν μας πιάνει. Απλά rotation έχουμε όλη την εβδομάδα. Ναι, όχι. Rotation έχουμε. Πάντως ανοίγω την παρένθεση και κλείνω κάθε φορά που ακούω τη λέξη ένα σχηματισμό. Θυμάμαι τον Πανούση που είχε πει τώρα παιδιά έρθει ώρα για ένα σχηματισμό. Ο Δημήτρης παίζει τα πλήκτρα, θα πάει σαν τύμπανα. Το παιδί σαν τύμπανα θα πάει στα πλήκτρα και θα αλλάξουν ο μπασίστας με τον κιθαρίστα. Και το έλεγε αυτό ένα σχηματισμό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο δεύτερο βίντεο, γιατί η συζήτησή μας ξεκίνησε με το βίντεο που ανεβάσαμε στη σελίδα του repress.gr στο Facebook για τα πανομοιότυπα και επαναλαμβανόμενα λάθη του Ολυμπιακού στον τρόπο τον οποίο υποδέχεται την ομάδα που έχει την μπάλα στην άμυνα του. Λες και το. Ούτε παραγγελιά να το είχαμε. Μόλις το λέω να παίξουν τα αποτελέσματα. Ναι. Ατομικά βέβαια, για να ξανάρθω σε αυτό, και ο Τσιμίκας είναι και στις δύο φάσεις. Το πιο εντυπωσιακό στη φάση είναι ο τρόπος που την παρακολουθεί ο Νάτχο. Τώρα πέρασε βέβαια. Και αυτό πολύ ωραίο το λέω. Καλά τελειώματα έχει ο Χασάν. Εντάξει. Και εκεί ξεκινάει το αλλά. Αλλά δεν έχει τροποδοτηθεί, αλλά δεν έχει βάλει τα γκολ που ήθελε στην αρχή για να το. Όχι, εντάξει, είχε. Θα μπορούσε να έχει πολλά περισσότερα γκολ. Πολλά περισσότερα γκολ. Εντάξει. Δεν είναι ένα ποδοσφαιριστή που λέμε το τελειώμα του. Έχει καλά τελειώματα, αλλά δεν είναι τόσο. Πώς να το πω. Δεν να το γκολ. Τα αριστερό είναι, ε. Ναι, ναι. Τα αριστερό, ναι. Τι τούβλο είναι αυτό. Να τη ζυγίζει. Δεν προκαλεί τόσα πολλά τελειώματα. Δηλαδή και ο ίδιος δεν τα ψάχνει πολύ. Δεν γίνεται. Γιατί κατάλαβα τι εννοείς. Ναι. Πάρα πολλές. Κατάλαβα τι εννοείς. Έλεγα λοιπόν το έτερο βίντεο που ανέβηκε στο Repress. Είναι το βίντεο με τον Λάμπρο. Το Λάζαρο Λάμπρο, για τον οποίο διαφαίνεται πως η πόρτα της Τσούμπας ανοίγει για πρώτη φορά μετά από 2,5 χρόνια. Ναι, 2,5 χρόνια. Έμεινε 1,5 χρόνο στον Πανιόνιο και θα συμπληρώσω τέλος σεζόν ένα χρόνο στη Φορτούνα Σιντάρτ. Στο Ολλανδικό πρωτάθλημα λοιπόν ο Λάμπρου, το εύκολο είναι να δούμε όλοι ότι έχει 6 γκολ και 6 assist σε 16 παιχνίδια. Το δύσκολο είναι να τα δούμε αυτά. Και όχι να δούμε τα γκολ και τις assist, να δούμε όλα όσα κάνει στο παιχνίδι του και έχουν κάνει τους ανθρώπους που πάρουν να σκέφτονται σοβαρά την επανένταξη του στο ρόστερ. Και μιλάμε για επανένταξη σε ένα ρόστερ στο οποίο του χρόνου θα διεκδικεί υπό διαφορετική βάση από αυτή που ήταν πέρυσι πρόκειται ο μίλους του Champions League. Θα είναι σε ένα ρόστερ του πρωταθλητή. Πρέπει να χαμηλώσει και το μέσο όρο ηλικίας που είναι ούτως ή άλλως ένα από τα κύρια μελήματα της ΠΑΕ. Το οποίο ξεκίνησε να γίνεται τον Ιανουάριο, αν και δεν το περίμενα, αλλά τελικά γίνεται. Να την κάνει μια νίκη στην Τρίπολη. Πράγματι, ναι. Εκεί η νίκη είναι που άλλαξε τα πάντα. Το αποτέλεσμα, πώς δίνει την ευχαίρεια για να λειτουργήσουν και όλα πιο σωστά, με μεγαλύτερη ηρεμία και σύνεση. Χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, ναι. Να πάμε να δημιουργήσουμε. Διαφορετικά. Εγώ οφείλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θωμά γιατί έκανε πολύ ωραίο βίντεο. Με τον Λάμπρου, πολύ ωραία ανάλυση του παίχτη που πραγματικά καταδεικνύει όλα του τα προτερήματα. Και δηλαδή το πόσο καλό είναι με την μπάλα στα πόδια, τη ταχύτητα έχει με την μπάλα στα πόδια που είναι δύσκολο αυτό να δεις ποδοσφαιριστή. Δεν το περίμενα. Γιατί από το πόσες συζητήσεις είχα κάνει τον καιρό που ο Λάμπρου έψαχνε ομάδα και κατέληξε στον Ηρακλή όταν έφυγε τον Παναθηναϊκό, ένα θέμα συζήτησης ήταν η θέση του, το ποια είναι ακριβώς η θέση του στο γήπεδο. Γιατί αυτό το δεύτερος επιθετικός, όταν ακούω δεύτερος επιθετικός, το μυαλό μου πάει σε πρωτάθλημα Αργεντινής. Δεν ξέρω γιατί. Όταν ακούω δεύτερος επιθετικός, σκέφτομαι, κανένας Αργεντίνος, ο οποίος θα ξέρει, θα έχει κάνει καριέρα μαζί με κάποιον άλλον και θα είναι μαζί μπροστά και θα συνδυάσουν. Εκεί πηγαίνει το μυαλό μου. Και δεν είναι εύκολο να βρεις προσανατολισμό όταν ξεκινάς με αυτήν την ταμπέλα
να βρεις πού σου ταιριάζει να παίξεις, να αρχίσεις να παίζεις, να δουλεύεις πάνω σε πράγματα. Για τη θέση σου. Γιατί στο βίντεο ο Λάμπρου έχει ταχύτητα με την μπάλα. Έχει κίνηση από τα άκρα στον άξονα με την μπάλα στα πόδια. Έχει κάθε την πάσα. Αυτό και αν δεν το περίμενε. Έχει τελειώματα και με τα δύο πόδια. Πού να βρεις ποδοσφαιριστή να έχει τελειώματα καλά και με τα δύο πόδια. Δηλαδή, πριν αναφερθήκαμε στο Ζήλ Ντίας και κάναμε αναφορά μετά από πόσο καιρό σε ένα ποδοσφαιριστή που έχει πραγματικά τελειώματα και με τα δύο πόδια. Και βλέπεις ότι ο Λάμπρου, με βάση την ανάλυση που έχει γίνει, καταλαβαίνεις ότι το παιδί και με το δεξί και με το αριστερό μπορεί και να σου δημιουργήσει και να σου κάνει μεγάλες μεταβιβάσεις και να τελειώσει σωστά. Πολύ δύσκολο. Ο Λάμπρου ήταν ένα από τα εξέχοντα project της Ακαδημίας Παναθηναϊκού. Πώς τον αφήσανε και έφυγε από εκεί. Εδώ μπαίνει πάλι. Τώρα, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έβγαλε και ένα Λάμπρου και ένα Μπουζούκι και ένα Χατζηγιοβάνι. Θα μπορούσε, αν ήταν. Είδες πάλι το timing, έτσι, και οι συνθήκες γύρω-γύρω. Αν ήταν αυτή την περίοδο ο Λάμπρου στον Παναθηναϊκό, ναι, θα ήταν φέτος τα πρώτα βιολιά μαζί με τους υπόλοιπους. Φυσικά. Αλλά όταν έφυγε ήταν άλλο τα δεδομένα. Παίζουν ρόλο και πάλι ο μάνατζερ, το τι θα σου υποσχεθεί, τι μπορεί να σου βρει. Όχι, πάμε εκεί, όχι. Άστο αυτό, θα σε πάω. Παίζουν ρόλο πολύ. Πότε τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ τον Λαμπρού? Τον Ιανουάριο του 18 ή του 17. Όχι, του 17. Δύο χρόνια δηλαδή. Δανεικό στον Πανιόνιο για 1,5 χρόνο. Του 17. Τον απέκτησε από τον Ηρακλή. Στον Ηρακλή πρωτοστήθηκε στη Super League. Όπου είχε κάνει καλό ξεκίνημα, έδειξε πράγματα. Ξεκίνησε με γκολ, με ντεμπούτο. Νομίζω ένα Λάρισα Ηρακλής. Ναι, στο LFC Arena. Είχε βάλει γκολ. Για να γυρίσω πάλι σε αυτά που μου έκαναν εντύπωση από τον Λάμπρο, που τα δείχνει το βίντεο. Παίζει πολύ καλά με την μπάλα στα πόδια και γρήγορα. Σίγουρα είναι προσόν για να παίξει να παίζει σωστά με την μπάλα χωρίς τα πόδια. Με την μπάλα χωρίς τα πόδια. Μπράβο. Ένα Σαντάμ σε 30 εκπομπές. Θα γίνει. Να έχει κίνηση χωρίς την μπάλα. Αλλά το κουβάλιμα του Λάμπρου είναι εξαιρετικό. Οδηγάει πολύ με ταχύτητα την μπάλα. Πηγαίνει κατά μέτωπο, δηλαδή δεν φοβάται το να πάει πάνω στον αντίπαλο. Γιατί έχει καλή τεχνική κατάρτιση και μπορεί άμεσα, μόλις έρθει κοντά στον αντίπαλο, είτε να τριπλάρει, είτε να το αποφύγει με μια μικρή προσποίηση για να μεταβιβάσει αμέσως ή να σουτάρει αμέσως. Και αυτό έρχεται στην κουβέντα μας για έναν και βασικό λόγο. Για αυτόν που πάντα συζητάμε, όταν ένας ποδοσφαιριστής πηγαίνει σε μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημά της. Το πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημά της σημαίνει ότι θα βρει το 70% των αγώνων της κλειστή άμυνα. Σίγουρα. Και χρειάζεται έναν παίχτη ο οποίος να έχει ταχύτητα με την μπάλα στα πόδια, να μπορεί να την καθοδηγεί, να αλλάζει κατεύθυνση με αυτήν. Να έχει το ένα εναντίον ενός. Να έχει την κάθετη πάσα. Όλα τα στοιχεία που θα μπορούν να ξεκλειδώσουν μια άμυνα. Για να μην μπερδευτεί κανένας. Δεν λέμε ότι ο Λάμπρου είναι ο υπερσφίκτης των τριών υπήρων. Έτσι. Ότι περιγράφουμε το Ρονάλντο και το Μέση σε κράμα. Το βίντεο στοιχειοθετεί όλα όσα έχουν οδηγήσει τον Λάμπρου να κάνει μία μέχρι στιγμής σεζόν με την Φορτούνα Στουτγκάρτ, σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο ευνοούνται αυτοί οι παίκτες, να το βάλουμε και αυτό στην κουβέντα, γιατί υπάρχουν πρωταθλήματα στα οποία οι μεσοεπιθετικοί έχουν περισσότερους χώρους, είναι διαφορετικά τα μαρκαρίσματα. Το πρωτάθλημα του Βελγίου και της Ολλανδίας ήταν, είναι και θα είναι τέτοιο. Σίγουρα το ότι είναι και εκεί παίζουν πολύ επιθετικά και έχουν μεγάλες αποστάσεις οι γραμμές στις ομάδες, βοηθάει και στον ίδιο τον Λάμπρου να δείξει τα στοιχεία του. Δηλαδή έχει πολύ χώρο για να τρέξει, παράδειγμα, με την μπάλα. Που το έχει όντως ο άλλος και το παιχνίδι τον βοηθάει να το δείξει. Γι' αυτό το λέω, για να καταδείξουμε την ικανότητα του Λάμπρου βάσει του χρόνου συμμετοχής που έχει στην ομάδα του, του ρόλου που έχει στην ομάδα του και όλων των στοιχείων που τον έφεραν στις αρχές της εβδομάδας στο τραπέζι των συζητήσεων, στα ρεπορτάζ να το πω έτσι, από τη στιγμή που διαφαίνεται η πρόθεση του ΠΑΟΚ να τον επανεντάξει στο ρόστερ του και να τον κρατήσει. Εντάξει, σίγουρα, για μένα, επειδή έχουμε αυτή την ξενομανία που δεν λέει να κοπάσει, δηλαδή, και να έρθει το παιδί εδώ, πιστεύω ότι θέλει μεγάλη εμπιστοσύνη και πολλής χρόνος για να μπορέσουμε να τον βάλουμε στη δική μας νοοτροπία.
Πάντως είναι ένα παιδί με πολύ μεγάλη φιλοδοξία. Και ο Αντώνης σίγουρα θα θυμάται πολύ καλά και τα φιλικά της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, στα οποία τον είχαμε ξεχωρίσει και περιμέναμε ότι φέτος θα πάρει επιτέλους την ευκαιρία. Και θυμάμαι τον είχαμε φιλοξενήσει σε εκπομπή εδώ στο Λίμπερο το καλοκαίρι, πριν ξεκινήσει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Και επέμενε στον αέρα ότι δεν θέλω καν να σκέφτομαι ότι θα με δώσουν πάλι δανεικό. Θέλω να μείνω και να παλέψω να διεκδικήσω τη θέση στον ΠΑΟΚ φέτος. Στα φιλικά έδειξε ένα θετικό δείγμα που όλοι πιστέψαμε ότι φέτος θα είναι η χρονιά που επιτέλους θα πάρει την ευκαιρία μετά από 1,5 χρόνο δανεισμού. Τελικά δεν έγινε αυτό, αλλά πήγε στην Ολλανδία αποφασισμένος, κάνει εξαιρετική σεζόν και νομίζω έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να την πάρει την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ από την επόμενη σεζόν. Θα το δούμε βέβαια αυτό. Εντάξει. Σίγουρα και το ότι ήθελε να μείνει τόσο πολύ είναι στα υπέρ του, γιατί επαναπεί ότι πιστεύει στον εαυτό του. Γιατί και στον Πανιόνιο ο πρώτο σκόρ ήταν τη σεζόν που έκανε. Πόσο πολύ, 4-5. Αν δεν κάνω λάθος, 6. 6. Και εκεί ήταν τότε πρώτο σκόρερ ή από του πρώτου, δεν ξέρω αν τον πέρασε κανεί στο φινάλι. Και στα ευρωπαϊκά μα του Πανιωνίου, αν θυμάμαι, στην αρχή τα προκριματικά έχει σκοράρει και κάποια αρκετά θεματικό γκολ είχε βάλει. Ξεχώριζε. Εδώ είναι τώρα το θέμα, τι θα κάνει ο Πάο και να διαχειριστεί τόσα project. Δηλαδή έχει το Λιμνιό, έχει το Ζαμπά, έχει το Λάμπρου, έχει το Σβιντέρσκι, έχει τον Ακπόμ, έχει τον Κουρνούρι. Και το θέμα είναι στο βίντεο τι είδους είπες. Πολλούς είπα, είναι πολύ. Ξέρεις, είχα στο μυαλό μου ότι είναι πολύ. Τώρα που τους είπες μου φάνηκαν περισσότεροι. Πάρα πολύ. Είναι όλα πρώτα τις μικρό κρίσιμο το καλοκαίρι. Δηλαδή πρέπει να μπουν στην ομάδα, λίγο, να βρουν ρόλο. Λοιπόν, να... είναι ο Ζαμπά, ένας. Ο Λιμνιός, δύο. Ο Σβιντέρσκι, τρεις. Ακπομ, τέσσερις. Ο Κουλούρης, πέντε. Ο Λάμπρο, έξι. Και όλοι εκεί γύρω-γύρω, έτσι. Στα άκρα μπροστά. Και το θέμα είναι τώρα για το Λάμπρου, επειδή έχουμε το βίντεο στο Repress. Από τα χαρακτηριστικά του, τα οποία φαίνονται και στο βίντεο, τι διαφορετικό μπορεί να δώσει από τους ήδη υπάρχοντες στον ΠΑΟΚ στη θέση που αγωνίζεται. Έτσι. Από το Ζαμπά και το Λιμνιό, ας πούμε, που είναι project, έτσι, σε παρόμοιες περιπτώσεις. Τι διαφορετικό μπορεί να δώσει ο Λάμπρου. Έχει ένα στοιχείο που πολύ πολύ καλύτερο από ό,τι έχουν και ο Ζαμπά και ο Λιμνιό, που είναι τεχνική κατάρτιση. Να. Και αυτό που είπε, η ταχύτητα με την μπάλα στα πόδια, νομίζω. Εντάξει, δεν και ο Ζαμπά και ο Λιμνιό είναι. Με την μπάλα στα πόδια δεν ξέρω αν το έχω σε αυτόν τον βαθμό που το βλέπουμε από τον Λάμπρου. Βέβαια, άλλο και το επίπεδο, έτσι. Και λόγω τη τεχνική του κατάρτιση έχει και καλύτερα τελειώματα και καλύτερε μεταβιβάσει. Τα τελειώματα νομίζω σίγουρα έχει καλύτερα και από τον Λάμπρου. Είναι, έχει πολλά στοιχεία. Δηλαδή, αν ο Λιμνιός, που η χρονιά του, γιατί μιλάμε, παίρνει παιχνίδια και αυτά, βρει σιγά σιγά νούμερα και αριθμούς, όπως τα βρήκε ο Ζαμπά, τότε εντάξει, μιλάμε ότι θα έχουν σοβαρό πονοκέφαλο στην ΠΑΕ και το τι θα κάνουν. Ναι. Ευχάριστη πονοκέφαλη είναι αυτή. Το θέμα είναι να πάρθουν και σωστές αποφάσεις και για το καλό και των παικτών και των ομάδων. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις να αλληλοβοηθούνται. Σίγουρα και μετά. Οτιδήποτε και να γίνει, ο ΠΑΟΚ πάλι του χρόνου θα έχει 50 παιχνίδια. Αντώνη, 55, δεν ξέρω κιόλας, γιατί είναι πάρα πολλά. Να δούμε για πώς θα είναι το πρωτάθλημα του χρόνου. Γιατί θα γίνει και αυτό. Με την αναδιάρθρωση, αν θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα είναι 12 οι ομάδες. 12. 14, θα δούμε, θα δούμε. Τι. Τι 12, ρε παιδιά. Δεν σ' αρέσει. Πρωτάθλημα 12. Δεν σ' αρέσει να γίνει το πρωτάθλημα 12 ομάδων και να γίνουν 22 αγωνιστικές και μετά οι 6 πρώτοι να παίξουν 10 παιχνίδια μεταξύ τους. Και οι 6 τελευταίοι να παίξουν άλλα 10 μεταξύ τους. Α, θα γίνει τύπου όπως το είχε παλιά η Ολλανδία, νομίζω, αυτό το κόνσεπτ. Έτσι το έχουν σκεφτεί, αλλά το έχουν αφήσει έτσι λίγο φλού. Ξέρεις, λίγο είναι αυτό το. Στην Ελλάδα ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Κοίταξε το πρωτάθλημα, ξέρεις πώς κανονίζεται. Πώς είμαστε μια παρέα, αδερφέ, πού θα πάμε το βράδυ. Είμαστε 5 άτομα, ρωτάει ένας στους 4 πού θα πάμε και οι 4 απαντάνε όπου θες εσύ. Και μόλις προτείνει αυτός. Εκεί θα πάμε, μωρέ, τώρα. Ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό, ναι. Και αυτό με ποιο στόχο γίνεται, με το να μειωθούν τα χρήματα που δίνουν. Να γίνει άλλη μια κατηγορία ουσιαστικά. Και η Β' Εθνική πόσο ομάδες έχει. Άλλες 12. Δύο όμιλοι στη Β' Εθνική. Όχι. Απλά θα υπάρχει μια κατηγορία έξτρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Εντάξει, το σκέφτονται λίγο, θα ακόμη το δούμε. Ακόμη είναι, εντάξει. Είναι καλό, αλλά τι να πω, δεν ξέρω τώρα. Ελλάδα, φαίνεται πρωτάθλημα με 12 ομάδες. Δηλαδή, άλλοι έχουν πρωτάθλημα με 20 ομάδες και εμείς έχουμε πρωτάθλημα με 12. Αυτό το τυρί, αυτή η στάνη, αυτό το τυρί βγάζει. Το τυρί βγάζει, μπράβο. Τι να κάνουμε. Πού να, εντάξει. Πάντως, πέρα από την πλάκα, δηλαδή, εντάξει, έχουμε φτάσει Φεβρουάριο. Καλά, μου κάνει εντύπωση κιόλας. Γιατί σου κάνει εντύπωση, Αντώνη, εδώ ζούμε, εντάξει. Αυτό είναι το κακό. Γιατί μου κάνει εντύπωση, είναι δυνατόν να μου κάνει εντύπωση τώρα
αυτό το πράγμα. Καθόμαστε να λύουμε ποδοσφαιριστές και ξαφνικά λέμε σε ποιο πρωτάθλημα θα παίξει και δεν ξέρουμε σε ποιο πρωτάθλημα θα παίξει. Λέμε πόσα παιχνίδια θα υπάρχουν, τι θα γίνει του και... Ναι. και όλα αυτά. Σαββατοκύριακο έχουμε ντέρμπι πάντως. Σε αυτό το πρωτάθλημα που παίζεται τώρα. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός τώρα. Και η ΑΕΚ να δούμε τι θα μπορέσει να πάρει άφος, από αυτό το μάτς. Και το παίζει άφος, ρόλο. Όπως έχει γίνει, είναι, το έχει ο Ολυμπιακός. Είναι ενδιαφέρον το παιχνίδι, διότι υπάρχει και μάχη για τέσσερις θέσεις πλέον. Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, που είναι κομβική. Έτσι, το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Και οι δύο το θέλουν. Φτάνω στο συμπέρασμα να πω ότι το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι είναι γηπεδούχος αυτό το παιχνίδι. Ναι. Εκεί καταλήγω. Ο Ολυμπιακός που και με τη Δυναμό έχει κερδίσει μόνο ένα μεγάλο παιχνίδι που είναι με τη Μίλαν. Τα υπόλοιπα μεγάλα παιχνίδια του δεν τα έχει κερδίσει. Ναι. Γιατί το λέω αυτό ότι είναι γηπεδούχος. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε ντέρμπι ο τρόπος τον οποίο είναι όχι είναι, πηγαίνουν οι φίλαθλοι στο γήπεδο. Ναι. Αυτό το καταλάβαινες στην Τούμπα όπου οι κερκίδες, όλοι οι φίλαθλοι πήγαιναν με την αίσθηση ότι θα δούνε τον ΠΑΟΚ να κερδίζει, με την αίσθηση ότι θα δούνε μια ομάδα που μπορεί να το κάνει και να πάνε να την βοηθήσουν να το πετύχει. Είναι άλλο να νιώθεις ότι πας στο γήπεδο ως φίλαθλος οπαδός να βοηθήσεις την ομάδα να πετύχει αυτό που μπορεί και άλλο να πηγαίνεις πω να δούμε σήμερα τι θα κάνουμε και τι πρόβλημα είναι αυτό και τι άμυνα είναι αυτό. Έτσι θα είναι ο φίλαθλος του Ολυμπιακού όταν θα πάει την Κυριακή. Είναι άλλος τρόπος αντίδρασης στην πρώτη χαμένη φάση στο 5 όταν ξέρεις ότι η ομάδα σου είναι καλά, η ομάδα σου παράγει φάσεις, η ομάδα σου δέχεται φάσεις και άλλο όταν στην πρώτη χαμένη φάση ή στην πρώτη φάση του αντιπάλου σου έρχονται όλες οι χαμένες ευκαιρίες που έχει χάσει η ομάδα σου και όλα τα γκολ που έχει φάει η ομάδα σου. Να δούμε πώς αντιδράσει, γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Πρέπει να δούμε σαν οργανισμός πώς αντιδράει σε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί από ό,τι φαίνεται την πρόκριση με την Δυναμό δύσκολα θα την πάρει. Τώρα με την ΑΕΚ επομένως είναι ένα μαζεμένα παιχνίδια με ένταση, με παιχνίδια που δεν τους πάνε, δεν τους βγαίνουν. Πρέπει να δούμε πώς αντιδράσει. Είναι πλέον δύο παιχνίδια στα οποία πρέπει να κάνει πράγματα που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα. Ακριβώς. Αναλογιζόμενο αυτό που έλεγε ο Τάσος πριν, ο Ολυμπιακός φέτος δεν έχει κερδίσει κανένα ντέρμπι, ούτε τον Παναθηναϊκό, έτσι. Ούτε την ΑΕΚ, ούτε τον ΠΑΟΚ. Με την ΑΕΚ παίζει τώρα το δεύτερο παιχνίδι. Στην Ευρώπη κέρδισε μόνο τη Μίλαν με 3-1 εδώ. Έχασε το Σαν Σίρο. Δεν κέρδισε ούτε την Μπέτις, ούτε εδώ, ούτε στην Ισπανία. Δεν έχει πάρει ούτε ένα μεγάλο παιχνίδι με εξαίρεση το Ολυμπιακός Μίλαν που έκλεινε και την πρόκριση ουσιαστικά. Όλα είναι, τα υπόλοιπα δεν έχει νίκη. Η οποία δεν είναι αμελητή από ό,τι να πάρει. Όχι βέβαια. Απλά σου μένει είναι ένα. Ένα ματς, ναι. Είναι ένα. Σε όλα τα υπόλοιπα μεγάλα ματς, ακόμη και με τον Παναθηναϊκό που είναι σε άλλη κατάσταση. Έτσι, και είναι ντέρμπι όμως, δεν το κέρδισε ούτε εκείνο ο Καραϊσκάκη. Όσο προστίθεται παιχνίδια, αρχίζει το Ολυμπιακός Μίλαν να γίνεται η εξαίρεση. Μπράβο. Εντάξει, χωρίς να μειώσω τη νίκη του Ολυμπιακού σε εκείνο το παιχνίδι, τη Μίλαν νομίζω πρέπει να χάσει και με διαφορά γκολ. Δηλαδή, αν είχαν με ένα γκολ, νομίζω δεν πάλι περνούσε η Μίλαν. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ήθελε δύο γκολ διαφορά. Ότι θέλοντας και μην το υποτιμήσαν και οι ίδιοι τις υποδοσφαιριστές. Δηλαδή, όταν έβλεπα το παιχνίδι, καταλάβαινες μια αφέλεια που κατέβηκαν στο γήπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν τους πάτησε μέσα στο γήπεδο και δεν έδειξε ότι θέλει εκείνος να πάρει την πρόκριση. Ένας φίλος. Γιατί επικοινωνούμε και στο Twitter με τα βίντεο, έτσι. Έχουμε ξεφύγει πλέον στο social media. Τα έχουμε πάει. Repress. Πολύ ψηλά. Ναι, στο δικό μου Twitter, γιατί εκεί ανέβασα το βίντεο. Για τον Ολυμπιακό, λοιπόν, μου λέει ότι με διαφορετικούς τρεις από τους έξι ανασταλτικούς έπρεπε να περιμένει διαφορετικά πράγματα. Όμως δεν μπορεί να συγκριθεί σε ανασταλτικό κυρίως ρόλο ο Μεριά με το Ρωσίδη και ο Νάτχο με Καμαρά. Πιστεύω ότι η ακραία και το κέντρο της άμυνας είναι η μαύρη τρύπα του Ολυμπιακού και συμπληρώνει, γιατί με τον συγκεκριμένο φίλο είχα μια κουβέντα την πρώτη φορά που συναντήθηκα μαζί του στην έκθεση, που μου θυμίζει ότι όταν κάναμε τότε την κουβέντα περί πρωταθλήματος μου είχε πει ο ΠΑΟΚ έχει Βαρέλα και Κρέσπο, ο Ολυμπιακός τι έχει εκεί. Μου είχε μείνει αυτό, το είχε συνδυάσει ο φίλος του Ατρομήτου με τον οποίο συζητούσε αυτό. Και στην πορεία της σεζόν, γι' αυτό μου το στέλνει και να νιώθω δικαιωμένος από την ανάγνωση όσον αφορά τον Ολυμπιακό, τις αλλαγές, παύλα αλχημίες, παύλα μεταπτώσεις, για να καταλήξουμε να γράφει για μαύρη τρύπα και να μην τον αδικό. Και για να δούμε και την πλευρά της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήρε μεγάλο παιχνίδι φέτος. Επειδή λέγαμε για τον Ολυμπιακό. Στο Champions League δεν πήρε τίποτα.
Στα προκριματικά μόνο εκεί που έκανε την πρόκριση με τη Βίντι για τη Σέλτικ, βέβαια. Εντάξει, αν δεν είναι στον ίδιο βαθμό. Με τη Σέλτικ ήταν ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ πήγε και το πήρε εκεί πέρα. Ναι. Στο πολύ πρώιμο σημείο τη σεζόν. Ναι, μιλάμε τώρα για Ιούλιο, έτσι. Ναι, από εκεί και πέρα, στα ντέρμπι. Επίσης δεν έχει πάρει κάτι. Δεν έχει. Άλλη ομάδα πλην του ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει τέτοια φέτος. Η ΑΕΚ ούτε στην Ευρώπη, ούτε καν τη μία μεγάλη νίκη που έκανε ο Ολυμπιακός. Έτσι, στον όμιλό της. Εντάξει, άλλο το επίπεδο βέβαια, έτσι, να μην συγκρίνουμε. Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι. Δεν είναι, νομίζω... Το μόνο που νομίζω ότι περισσότεροι κρατάνε είναι εκείνη εκεί την προσπάθεια ανατροπής με την Μπενφίκα. Με παίκτη παραπάνω. Και την, εκεί θέλω να καταλήξω. Την αξιοποίηση του παίκτη παραπάνω. Ναι. Γιατί θα καταλήξουμε να γίνει κλισέ το ο αντίπαλος έμεινε με 10 παίκτες και το μάτι δυσκόλεψε. Ναι. Που υπόθηκε από κάποιον και μετά έγινε θέσφατο. Μπήκε στα βιβλία. Απλά τώρα, αν βάλουμε κάτω και τον Μανώλο Χιμένεθ, που ο Ολυμπιακός νομίζω δεν έχει κερδίσει ποτέ το Χιμένεθ σε κανένα από τα ντέρμπι που έχουν δώσει. Και αυτός είναι και σε μια κατάσταση που δεν έχει να χάσει και πολλά πράγματα. Είναι, δηλαδή θα πάει να το χτυπήσει το παιχνίδι γιατί είναι τελικός για αυτήν, αν θέλει να βγει δεύτερη. Στο μείον 5 είναι διαφορά τώρα. Στο μείον 3. Ναι. Μεταξύ τους. Στο μείον 5 νομίζω. Τι κόλλημα φάγαμε τώρα. Να ανοίξουμε λίγο το Super League. 14-9 δεν Super League. 14-9 δεν είναι. Άρα πρέπει να έχουν 5. Όχι, ναι, στο 5 είναι. Στο 5 και με ισόπαλο 1-1 στο πρώτο παιχνίδι. Πάουκ έχει 54 βαθμούς, τόσο πολύ. 54 βαθμούς έχει ο Πάουκ, 45 Ολυμπιακός. Ο Λουτσέσκου θα σου λέγει έχουμε 56 στο γήπεδο, Άντωνη. Μην ξέρεις τα... 9-1-0 στα πρώτα 10 παιχνίδια, 9-1-0 στη δεύτερη δεκάδα παιχνιδιών και τώρα ξεκινάει η τρίτη. Κοίτα να δεις που για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ θα πάει καλύτερα στο πρωτάθλημα από ότι εγώ με τον ΠΑΟΚ σου μάνατζερ. Δεν μου έχει πει πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι φέτος ήταν η πρώτη φορά που πήρα πρωτάθλημα ήττος. Αν μου το σπάσει αυτό ο ΠΑΟΚ. Τίποτα, τη Δευτέρα Αντώνη θα λείπεις έτσι. Θα είσαι κάτω στο παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Άρα πρέπει να κάνουμε για το Ολυμπιακό ΣΑΚ. Θα έχει πάρα πολύ θέμα πιστεύω. Βέβαια. Και Άρης Πανιώνιος έχει ενδιαφέρον παιχνίδι γι' αυτό. Εντάξει, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης αύριο στις 7. Έχει ψωμάκι η αγωνιστική. Παναθηναϊκός Αστέρας, βέβαια. Και το Παναθηναϊκός Αστέρας είναι δύο ομάδες. Τελικός και για τους δύο. Είναι στο μυαλό μου δύο ομάδες οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Του Παναθηναϊκού φαίνεται πιο πολύ. Του Αστέρα δεν φαίνεται τόσο γιατί το καταρρεύσει πηγαίνει στο τι περίμενα από την Αστέρα και τι δεν έχω δει. Ναι. Γιατί ο Στέρας έκανε κακό ξεκίνημα, έκανε ένα ξεπέταγμα, ξανά έκανε βήματα πίσω, πήγε να πάρει λίγο μπροστά, πάλι φρέναρε. Γενικά είναι. Η χρονιά για τον Αστέρα Τρίπολης είναι και μόνο που είναι ένα βαθμό πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, λέει πολλά. Αν και εκεί γίνεται ένας μικρός χαμός, ο Άρης είναι πέμπτος, έτσι για να θυμηθούμε για τη βαθμολογία λίγο πριν δώσουμε σκυτάλι. Και μετά από την 7η θέση είναι ο Πανατολικός 27, Εξάνδη 26 και μετά 1η θέση είναι ο Πανιώνιος με 22 και είναι Αστέρας Τρίπολης, Λαμία και Λάρισα με 21 βαθμούς. Ο μικρός κακός χαμός. Λοιπόν, με τις αναφορές μας στα δύο βίντεο τα οποία υπάρχουν και μπορείτε να τα δείτε στο Facebook του repress.gr κάναμε αυτό που λέει και ο τίτλος της εκπομπής. Το αναλύσαμε. Αναλύσαμε τα επαναλαμβανόμενα λάθη στην άμυνα του Ολυμπιακού και αναλύσαμε και τον Λάζαρο Λάμπρου για να έχετε όλη μια εικόνα το τι έχει αλλάξει σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή και έχει κάνει μια καλή χρονιά με την Φόρτουνα Σιτάρτ που όλα δείχνουν πως θα είναι το διαβατήριο του για την επιστροφή του και πιθανότατα την παραμονή του στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Θα δίνουμε σκυτάλι στο πέναλτι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας για την Δευτέρα. Με όλη την κίνηση του Σαββατοκύριακου, να έχετε ένα καλό, άκρος ποδοσφαιρικό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.